Νίκη, ο Άγγελος ο Λαμπίδης είναι έτοιμος και μας περιμένει. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Θέη, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Πάμε, δεν σου λέω τίποτα, ό,τι θες πες. Δεν μου λες τίποτα. Λοιπόν, να πούμε χθες για ένα περιστατικό που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μέλη συλλογικοτήτων κατά των πληστηριασμών έκαναν συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, διαμαρτυρόμενοι για τη διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης, στην οποία πρόκειται να τιμηθεί η πρόεδρος των συμβολογράφων, η κυρία Ιωάννα Πουλίση Χρυσαλά. Οι δηλωτές καταφέρθηκαν με συστήματα εναντίον της Προέδρου των Συμβολογράφων, επειδή κατέστη κατηγορούμενη για επεξαίρεση της βάρους του δημοσίου, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας έγινε μεγάλη χαρία. Πέταξαν αυγά και κέρμα στα στενήσω του κτηρίου, που φιλοξένησε. Για να ακούσουμε λίγο, αν μου επιτρέπεις λίγο, Άγγελε, επειδή έχουμε την εικόνα από αυτά που μας περιγράφεις, για να δούμε λίγο τι έγινε. Τα σπίτια του λαού αρπάζουν οι αλήτες. Εδώ είναι πλάνα και εικόνες από τη ρήψη των αυγών και κερμάτων και ό,τι άλλο τέλος πάντων είχε ο καθένας επάνω του. Είδαμε προηγουμένως συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον όσων, εν πάση περιπτώσει, διενεργούν πληστηριασμούς. Όπως πολύ σωστά λες, έχει κατηγορηθεί η πρόεδρος των συμβολογράφων Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω, η υπόθεσή της προφανώς έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, από ό,τι θυμάμαι. Και έχει μπει στο στόχαστρο κατά των πληστηριασμών εδώ και πάρα πολλές, εδώ και καιρό δηλαδή, από τις συλλογικότητες και άλλους που αντιδρούν. Έτσι δεν είναι, Άγγελε? Ακριβώς έτσι είναι. Όπως βλέπουμε λοιπόν και στα πλάνα, πέταξαν αυγά και έρματα σε όσους προσπαθούσαν να μπουν στο κτίριο που φιλοξενούσε την εκδήλωση. Δεν έλειψαν οι εντάσεις που βλέπουμε με τους αστυνομικούς. Ακολούθησε και πορεία. Κάποια στιγμή τα πνεύματα ηρέμησαν, τελείωσε και η εκδήλωση. Να πούμε ότι η πρόεδρος των συμβολογράφων έφτασε στο κτίριο από νωρίς το απόγευμα, επειδή φαντάζομαι, κατάλαβε η γυναίκα, ότι κάποια στιγμή θα γίνουν τέτοιου είδους φεφαρίες. Μάλιστα. Έτσι όπως μας το λες και η εικόνα ήταν αυτή. Με μέλη τα οποία έβαλαν αντίον της κυρίας Μπιλίση Χρυσαλά, η οποία όπως είπαμε κατηγορείται και για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Λοιπόν, πάμε σε ένα πιο εορταστικό...